Ο Απρίλιος ή Απρίλης είναι ο τέταρτος μήνας του έτους και περιλαμβάνει 30 ημέρες. Η Πρωταπριλιά με τα αθώα ψέματά της είναι ένα πανευρωπαϊκό έθιμο. Στην Ελλάδα, το αρχαίο αυτό έθιμο έφτασε μάλλον την εποχή των Σταυροφοριών και έχει τις ρίζες του στους αρχαίους Κέλτες. Επειδή τον Απρίλιο ο καιρός καλοσύνευε, συνήθισε την Πρωταπριλιά να πηγαίνουν για ψάρεμα. Τις περισσότερες φορές όμως γύριζαν με άδεια χέρια και έτσι κατέφευγαν σε ψεύτικες ιστορίες για μεγάλα ψάρια. Ο Απρίλιος ονομάζεται διαφορετικά και Λαμπριάτης από τη μεγάλη θρησκευτική εορτή που τελείται συνήθως το μήνα αυτό. Ο Απρίλιος και ο Μάιος θεωρούνται οι καθ' αυτού μήνες των λουλουδιών, έξω και η ονομασία Απριλομάης. Χάρη στην ανοιξιάτικη σύνδεσή του, ο Απρίλης τραγουδήθηκε ιδιαίτερα από τους ποιητές αλλά και από το λαό μας. Η ενασχόληση του λαού μας με τη γεωργία μας έχει κληροδοτήσει πολλές παροιμίες και δημόδεις στιχάκια, όπως για παράδειγμα ο Απρίλης με τα λουλούδια και ο Μάης με τα ρόδα. Αν κάνει ο Μάρτης δύο νερά και ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Ο Μάης έχει το όνομα και ο Απρίλης τα λουλούδια. Ο Απρίλης έχει τη δροσιά και ο Μάης τα λουλούδια. Και τα Απριλιού της 18 πέρδικα ψώφισε σταυγό. Των καλών αυτών οι γυναίκες τον Απριλωμά χειρεύουν. Αν ρίξει Απρίλης τρεις βροχές και ο Μάης άλλες δύο, να δεις τα φύλλα σαν παιδιά και πείτε σαν αλόνια. Σε άλλες περιοχές ο Απρίλης αποκαλείται και γρίλης, δηλαδή γκρινιάρης, επειδή στον μήνα αυτό τελείωναν τα αποθέματα της προηγούμενης συγκομιδής και δημιουργούνταν οικογενειακές γκρίνιες. Αναφέρεται επίσης και ως Αγιοργίτης λόγω της εορτής του Αγίου Γεωργίου στις 23 του μήνα. Οι κτηνοτρόφοι και οι σαρακατσάνοι θεωρούν τον Άγιο Γεώργιο προστάτη τους, ενώ στις παραδόσεις, τα παραμύθια και τα τραγούδια συνδέεται με τον αρχαίο μύθο του Περσέα και της Ανδρομέδας.